Πριν από το τέλος του μήνα θα τερματιστεί και στην πράξη η χρήση κινητών τηλεφώνων από τη μαθητική κοινότητα σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Με 17 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 1 αποχή, η Ολομέλεια της Βουλής είπε ναι στην απαγόρευση της χρήσης κινητών εντός των σχολικών μονάδων, ακόμη και κατά τη διάρκεια του διαλύματος, με τις πληροφορίες του Αντένα να αναφέρουν ότι οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν εντός Οκτωβρίου και αφού δημοσιευτούν πρώτα στην επίσημη εφημερίδα του κράτους. Στο μεσοδιάστημα, το Υπουργείο Παιδείας θα αποστείλει τις σχετικές εγκυκλίους στις διευθύνσεις των σχολείων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς θα ισχύει, πώς θα γίνεται η εποπτεία και ποιες θα είναι οι ποινές. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των νέων κανονισμών, τα κινητά θα πρέπει να είναι κλειστά και στη τσάντα των μαθητών από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο κουδούνι. Σύμφωνα με την τροποποίηση, ενεργοποίηση και χρήση από τον την μαθητή-μαθήτρια του κινητού του τηλεφώνου ή και άλλης ηλεκτρονικής έξυπνης συσκευής, θα επιτρέπεται μόνο εφόσον πραγματοποιείται υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού και εξυπηρετεί διδακτική πράξη και εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα και σε περιπτώσεις όπου προκύπτει έκτακτη ανάγκη για θέματα ασφάλειας ή και υγείας. Η ικανοποίηση για την ψήφιση των νέων κανονισμών εκφράζουν Υπουργός Παιδείας και Εκπαιδευτικοί. Ευχαριστούμε τους βουλευτές και βουλεύτριές μας που ενέκριναν την πρότασή μας για περιορισμό της χρήσης του κινητού τηλεφώνου στα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Η χρήση επιτρέπεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για λόγους υγείας. Δημιουργούμε ευκαιρίες υγιούς απασχόλησης. Πρέπει να ενισχύσει αυτό το Υπουργείο Παιδείας, να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά για ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Το ένα 20 λεπτό που είναι το αδιοάλειπτο, τα δύο διαλύματα και το άλλο 10 λεπτό να μπορούν να το αξιοποιήσουν τα παιδιά. Δυσαρεστημένοι δηλώνουν από την άλλη μαθητές και μαθήτριες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το μέτρο αυτό δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του, που είναι ο περιορισμός του σχολικού εκφοβισμού. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίσει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με μέτρα που θα στοχεύουν προς την κοινωνία και όχι μόνο μέσα στα σχολεία και στους μαθητές, αλλά θα δημιουργήσει και μία τόνωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε καθηγητές μαθητές, γιατί πλέον οι καθηγητές με τους νόμους που έχει περάσει ασκεμμένα το Υπουργείο καταντήσαν να αστυνομεύουν τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί πάντως απευθύνουν έκκληση στους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους να μην μεταφέρουν τα κινητά μαζί τους στα σχολεία.